Η χρήση πλαστικών τσαντών είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει το περιβάλλον. Οι πλαστικές τσάντες είτε συσσωρεύονται και δημιουργούν μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών ή διαλύονται σε μικρότερα κομμάτια που καταλήγουν στις θάλασσες. Το πλαστικό διαλύεται σε μικρότερα κομμάτια και πολλά ζώα το τρώνε. Αυτό επηρεάζει την τροφική αλυσίδα. 100 δις πλαστικών τσαντών χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αναλογεί σε 190.000 τσάντες το λεπτό. Κατά μέσο όρο, κάθε Ευρωπαίος πολίτης χρησιμοποιεί 200 τσάντες το χρόνο. Μόνο το 6,6% των πλαστικών τσαντών ανακυκλώνεται και οι μισές από αυτές πάνε για υγειονομική ταφή. Οι πλαστικές σακούλες μπορούν να αντέξουν έως και 100 χρόνια με τη μορφή κομματιών πλαστικού σκουπιδιού. Κάθε χρόνο, εκατομμύρια τόνοι πλαστικού σκουπιδιού βρίσκονται στις θάλασσες και 267 θαλάσσια είδη μπλέκονται στις τσάντες ή τις τρώνε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθήσουν τις δικές τους τακτικές για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Θα μπορούσαν να πάρουν μερικές ιδέες από την Ιρλανδία, όπου από το 2002 έχει επιβληθεί φόρος για τη χρήση πλαστικών τσαντών. Ο φόρος αυτός μπορεί μετά από λίγο καιρό να καταργηθεί. Όσο ελαττώνουν τη χρήση πλαστικών τσαντών, τόσο θα μειώνεται και ο φόρος. Τα χρήματα που εξοικονομούνται από το φόρο πηγαίνουν στο Ταμείο Περιβάλλοντος, το οποίο χρηματοδοτεί τις υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων και την περιβαλλοντική έρευνα. Από την εφαρμογή του φόρου στην Ιρλανδία, η χρήση πλαστικών τσαντών έχει μειωθεί κατά 95%. Το 2009 ο μέσος όρος ήταν 19 τσάντες για κάθε 500 μέτρα. Σήμερα έχουν μειωθεί στις 2. Είναι πολύ καλό αποτέλεσμα αν σκεφτούμε ότι στις μεσογειακές χώρες το ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο. Αν η τακτική της Ιρλανδίας μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες, εξαρτάται από την νοοτροπία τους. Σίγουρα θα υπάρχουν διαφορές και κάποια κράτη θα βρουν τις δικές τους λύσεις. Πριν από 10 χρόνια, άλλες ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να βλέπουν το πρόβλημα. Δεν ακολούθησαν όμως την τακτική της Ιρλανδίας. Στο Λουξεμβούργο, τα μαγαζιά δίνουν τσάντες πολλών χρήσεων και η χρήση πλαστικών τσαντών έχει μειωθεί 90%. Στο Λουξεμβούργο υπάρχει μια εταιρεία που συσκευάζει προϊόντα για μεγάλες και μικρές επωνυμίες. Αναλαμβάνει επίσης και την προώθηση των τσαντών πολλών χρήσεων. Αν καταστραφούν οι τσάντες, ο πελάτης μπορεί να πάει στο κατάστημα που τις πήρε και να τις αλλάξει δωρεάν με καινούργιες. Αυτό το μέτρο έχει βραβευτεί για την αποτελεσματικότητά του και την αυθεντικότητά του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σκουπίδια μαζεύονται και πάλι. Πριν από τον καθαρισμό, οι σακούλες έφταναν μέχρι το κεφάλι μου. Ακόμα και τώρα, τα σκουπίδια μαζεύονται. Η λύση θα βρεθεί μόνο αν αλλάξει η συμπεριφορά των καταναλωτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να δράσουν ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και αυξάνει τα διαθέσιμα μέσα για να βρεθεί μια λύση.